Κυρία Ντεμίρη, φέτος σας απολαμβάνουμε στο Ναυάγιο, υποδίεστε την Χριστίνα. Την αγαπημένη μου Χριστίνα. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ρόλος, πολύ ωραία γραμμένος. Τον άρπαξα από την αρχή, τον κατάλαβα, μπήκα στα παπούτσια του. Έχετε κοινά στοιχεία με τη Χριστίνα, με τη Χριστίνα. Αγαπημένη μου. Έχω, ναι. Ναι. Η Χριστίνα είναι ένας θετικός άνθρωπος, που είμαι κι εγώ. Είναι δοτική, πολύ. Περίεργη είμαι, πολύ. Αλήθεια. Ναι, σαν άνθρωπος είμαι πολύ περίεργος. Γιατί όταν λέγεται κάτι μπροστά μου, θέλω να μάθω τι λέγεται. Αν λέγεται μπροστά μου, έτσι ομπόλα δεν είμαι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το ξεχνάω κιόλας. Είμαι καλή σύζυγος, είμαι μια καλή μητέρα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για την οικογένεια. Αφιερώθηκα. Ψυχείτε και σώματι. Είστε κοντά 30 χρόνια παντρεμένοι με τον σύζυγό σας. Ναι. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια με παιδιά. Και ιδιαίτερα όταν είσαι μέσα στη σύμβαση του γάμου. Αυτό τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ είμαι κατά του γάμου. Συμβιβαστήκατε εσείς σε κάποια πράγματα. Φυσικά. Για να προχωρήσει η οικογένεια. Ναι. Για να μπορεί να υπάρχει η οικογένεια. Γιατί ήθελα να έχω μια οικογένεια για τα παιδιά, την είχαν ανάγκη. Και φυσικά έκανα, υποχωρούσα και σε πολλά πράγματα. Υπήρξαν ποτέ έτσι κρίσεις μέσα στο γάμο που μπορούσε να πάει και προς το χωρισμό, ας πούμε. Φυσικά, φυσικά. Ο γιος μου είναι 25 στα 26 και η κόρη 27 στα 28. Έχουν φύγει πια από το σπίτι, φέτος έφυγε και ο γιος. Δουλεύουν, ο γιος είναι ηθοποιός. Οπότε τώρα καλούμε να αντιμετωπίσω μια καινούργια πραγματικότητα. Εύκολο όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι, αυτό που λένε η άδεια φωλιά. Είναι ωραίο να γίνεται για τα παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, αλλά μετά πρέπει να επανατοποθετηθείς σαν άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή είσαι σε ένα σημείο που αλλάζουν όλα για σένα. Είμαι σε ένα σημείο που πραγματικά ψάχνω να βρω ποια είμαι πάλι. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Ναι. Ο γιος σας ο Τίτος ασχολείται με την υποκριτική. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, όταν σας είπε ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό το χώρο. Τον βοήθησα να το εκφράσει, θα πω, ως μάνα. Έπαιξε στη παραλία, έκανε τον Δημητρό, τον Νινιό, σε μικρή ηλικία. Είχαν και δύο μακριά μαλλιά και μοιάζανε πάρα πολύ. Στο Ναυάγιο θα παίξει σε 8 επεισόδια. Ω, τι ωραία. Καμαρώνετε. Αρκετά. Εσείς σπουδάσατε νομική. Ναι, και είχα πάρει και την άδεια. Πώς σας κέρδισε λοιπόν η υποκριτική? Υπήρχε μέσα μου. Απλώς δεν το είχα εκφράσει. Εξασκήσατε καθόλου το αντικείμενο? Όχι, ούτε μία φορά, ούτε μία μέρα. Και μετά ακολούθησα το δικό μου δρόμο. Είχατε έτσι σκοπό και στόχο να γίνετε πρωταγωνίστρια, θεία σάργισσα? Δεν είχα ποτέ στόχο την ταμπέλα. Γιατί και η κουλτούρα μου και η σχολή που πήγα δεν με οδήγησαν προς τα εκεί. Δεν ήταν τα φώτα που με έκαναν ηθοποιό. Ήταν άλλο πράγμα, έτσι. Ήταν η επικοινωνία, η ανάγκη έκφρασης. Αυτό. Από εκεί και πέρα, φιλόδοξη στη δουλειά μου είμαι. Φυσικά και θέλω να παίζω μεγάλους ρόλους. Φυσικά και έχω παίξει και έχω κάνει πράγματα. Δεν είναι ότι θέλω να είμαι στα μετόπιστα.